Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο να έχετε. Μείναμε δύο Κυριακές χωρίς vlog. Μόλις γυρίσαμε τις διακοπές, λίγο να μαζευτούμε, να συνέλθουμε. Και σήμερα πάλι κοντά σας. Είπαμε να κάνουμε μια βολτίτσα, να τα πούμε με την Elite, με την Elite 100. Όσοι έχετε παρακολουθήσει προηγούμενα vlog, ξέρετε για αυτή την ομάδα. Την ομάδα η οποία είναι σφραγισμένη από το Μάιο. Έχει πια Σεπτέμβρης και οδεύουμε προς Οκτώβρη και θα είμαστε σφραγισμένοι. Δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις παρά μόνο στη λίστα αναμονής. Υπάρχουν οι τυχερές θέσεις που μπαίνουν αυτόματα μέσα. Σας έχω ενημερώσει και σας τα λέω εντάχει για να μην κουράζω. Για όσους δεν τους ενδιαφέρει, για όσους έχουν έρθει έχουν καταλάβει. Όσους δεν έχουν έρθει και δεν έχουν προσπαθήσει, μάλλον εσείς χάνετε. Λοιπόν, επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη, στην Αθήνα δηλαδή, μιας και στα Πάτρια Εδάφη είχαμε φυσικές καταστροφές και φοβερή ατυχία σε εισαγωγικά. Το χωριό καταγωγής μου, για καλή μας τύχη, δεν είχαμε κάποια ζημιά. Φίλοι του καναλιού χαιρετάνε. Λοιπόν, και στην Κρήτη γνώρισα πάρα πολλούς καλούς φίλους και με γνωρίσανε πάρα πολύ καλοί φίλοι και μιλήσαμε. Θα πούμε κάποια στιγμή για αυτά. Λοιπόν, είχαμε κάποιες καταστροφές. Εμείς ήμασταν τυχεροί, δεν πάθαμε τίποτα. Κρίμα όμως και υπομονή κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι χάσανε περιουσίες και πρέπει να ζήσουν για μία ακόμα φορά δύσκολα και να προσπαθήσουν να τα κάνουν όλα από την αρχή. Δεν θα σχολιάσω καθόλου το φαινόμενο ρύμπας, γιατί είναι κάτι που το έχω ξαναπεί πολλές φορές και ειδικά η ομάδα της Elite, όποιος μπαίνει μέσα από το καλημέρα γνωρίζει την άποψή μου περί του θέματος, την οποία άποψη διατηρώ τα τελευταία 20 πλάς χρόνια. Πάντως να γνωρίζετε ότι τα άτομα τα οποία συχνάζουν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική τη δική μας. Και δεν μιλώ μόνο για την Elite, μιλάω για τη λογική των ατόμων που είμαστε χρόνια σε αυτό το χώρο της βελτίωσης, των αγώνων κτλ. Τελεία. Βόλτα λοιπόν, να καθαρίσουμε λίγο το μυαλό μας, να ξαναβρεθούμε λίγο με την παρέα μας, να κάνουμε την πλάκα μας, ήρεμα και ωραία. Οπ, χαρτάκι. Πάμε να μαζευτούμε λίγο με τα παιδιά, να δούμε τώρα, δεν έχουμε κανονίσει ακόμα πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Βλέπω η Αθήνα έχει ξαναρχίσει και φορτώνει κόσμο, φορτώνει αυτοκίνητα. Σας έχω πει, είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Πάω πιο κυριλέ από όλους. Τέρμα δεξιά λωρίδα και πιο ήσυχα δεν γίνεται. Αλλά πλησιάζω λίγο στο σημείο της συνάντησης και γι' αυτό το όλο θέμα. Λοιπόν, παρουσιάσω συνέχεια. Παιδιά, έχουμε ωραία ιδιαίτερα αυτοκίνητα που θα δείτε το φθινόπωρο, που ανήκουν στα παιδιά της Elite και έχετε να δείτε δύο συγκεκριμένα τρελές βελτιώσεις. Τρελές βελτιώσεις. Η μία πολύ εμπνευσμένη και η άλλη, η μία είναι η ιαπωνική και η γερμανική είναι τα πάντα όλα. Στο τέρμα. Θα καταλάβετε όταν τα δείτε. Γιατί μερικοί ρωτάνε, έργος Αντίνε λέει, έχεις κανένα καλό βάγκ στην ομάδα να πατήσουμε. Μου λέγανε τις προάλλες. Πού να ξέρεις κακομοίρη τι σε περιμένει εάν κάτσει ένα συγκεκριμένο βαγ της Elite δίπλα στο δικό σου. Μα είσαι βαγκίτης, μα είσαι Ιάπωνας.
θα φας μεγάλη ήττα. Δεν θα πω το άλλο που νομίζατε, αλλά μου αρέσει το, ο τρόπος που το σκεφτήκατε, γιατί αυτό θα φάει, αλλά να μην το λέμε τώρα και στο YouTube. Δεν ξέρω μήπως βλέπουν μικρά παιδιά, και το 0,3 είναι κάτω από 18 σε μένα. Αλλά μην βάλουμε χ τώρα, μην βάζουμε μπιπ. Όταν το δείτε, ένα βαγκίτικο, σημειώστε το, θα καταλάβετε. Της ελίτ. Εδώ και πολύ καιρό, μήνες. Απλά δεν το βγάζουμε έτσι, ψάχνουμε κανένα θύμα. Να γελάσουμε πρώτα, το βγάλουμε vlog, δηλαδή να το έχουμε show. Λοιπόν, αυτοκίνητα της ελίτ, αυτό κανονίζει και σε μισή ώρα, παιδιά, τώρα. Μπαμπαμ. Πώς θα μαζευτούμε, θα δούμε. Λοιπόν, κάνουμε μια παύση εδώ, να συνεννοηθούμε και ξαναμπαίνουμε σε εσάς ευθύς αμέσως συνέχεια στο δρόμο. Λοιπόν, τα λέμε. Ξεκινάμε την πολιτίτσα μας, παιδιά. Έτσι, ήρεμα, ωραία, χαλαρά. Σήμερα δεν ξέρω, δεν θέλουμε να το κάνουμε πολεμική, θέλουμε να το κάνουμε λίγο έτσι χαλαρή βόλτα. Επομένως, δεν ξέρω τι show vlog θα βγει. Απλά πιο πολύ είναι για να σας καλωσορίσω εκ νέου έτσι στη νέα σεζόν. Τι είναι αυτό? Τι θηρίο τζιπ είναι αυτό? Στη νέα σεζόν, τέλος πάντων, του τηλεοπτική σεζόν που λένε και τα κανάλια, το Ιώτα. Εν τω μεταξύ, τι φαινόμενο είναι αυτό με τις ξένες πινακίδες? Πολύ ξένη πινακίδα, ρε παιδιά. Πολύ ξένη πινακίδα. Είμαστε, ξέρω εγώ, έτσι, χώρα που προσελκύουμε τουρίστες και γουστάρουν να κάνουν tour με τα αυτοκίνητα. Έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό ή δεν ξέρω και εγώ τι παίζει. Αλλά πολύ ξένο αυτοκίνητο. Ξένη πινακίδα, δηλαδή. Ο καιρός, τουρμπόκερο δεν το λες. Να δούμε λίγο θερμοκρασίες ερχομένου. Με 0 χιλιόμετρα. Καλά είναι. Δεν είναι για κάψιμο. Είναι λίγο να τα φυλάτε τα αυτοκίνητά σας, παιδιά, ιδίως όσοι έχετε εργοστασιακά cooler. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι τυπάκια εκεί πέρα που κάνουν TikTok και κάτι τέτοια, ναι. Που έχουν αυτά τα αρκούδια στα κράνη. Εν τω μεταξύ, με TikTok δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ξέρω, το θεωρώ παλιό. Και τι εννοώ? Μου θυμίζει το 28 της παρέας του εξακύλυντρου. Μου θυμίζει κάτι, δεν θυμάμαι πως λεγότανε, που είχε τραγούδια και σε ανοιγόκλινε στο στόμα σου και καλά το παίξει τραγουδιστής. Δεν έχω και το χρόνο, παιδιά, να ασχοληθώ με TikTok, για όσους ασχολούνται αυτοί και ψάχνουν βιντεάκια. Αν είναι για βίντεο του YouTube, αν είναι για να σας παρουσιάσω το βίντεο ή κάποιο έτσι, κάποια στιγμή χαβαλέ που ζούμε. Τι κάνει ο άλλος από πίσω εδώ? Έχω έναν, παιδιά, το βλέπετε τώρα στη 360. Έχει κολλήσει από πίσω. Ένα... Τι είναι αυτό? Ζουκ είναι. Και νομίζω ότι έχει αυτοκίνητο τώρα αυτός. Άντε, φάτε. Καταλάβατε τώρα. Έρχεται ο άλλος από πίσω, κολλάει στον ένα πόντο. Να ξέρετε ότι αυτό λέγεται gate tailing, δεν θυμάμαι. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά bullying στον μπροστινό οδηγό. Εδώ ήταν αυτό το ωραίο αυτοκίνητο που ωραία την έφαγε. Δεν ξέρω τι νόμισε, ότι είναι προς το πέρασε γαλάνσε, ξέρω εγώ τι να πω. Την έφαγε ωραία, έκανε δεξιά, στρίβει δια του αραβούνος και μια χαρά.
χαρούλα, όλα όμορφα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε, γιατί μπορεί να υπάρχει άλλος ο τρελός ή που δεν ξύπνησε καλά ή που δεν έχει όρεξη ή που έχει ένα χτυπμά στον προφυλακτήρα πίσω, ξέρω εγώ, και σου ακουμπήσει λίγο το φρένο και σύντο ότι θα κάνεις τα τσίσα σου και τα κακά σου, σύντο ότι θα τον ακουμπήσεις, θα τον πληρώνεις και θα το κάνεις καινούριο για το δικό σου καλοκαιρινό και τώρα φθινοπόριασε. Δηλαδή μην το κάνετε. Εκτός αν είσαι ο Σουμάχερ και τρέχεις στο Μονακό. Αλλά δεν νομίζω κανένας από αυτούς να είναι ο Σουμάχερ. Εντάξει. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Πιλότοι όλοι, χαλαρώστε. Sleep streaming. Δεν κάνουμε εδώ. Δεν πάμε να πάρουμε την αεροδυναμική. Εντάξει. Ήρεμα. Ήρεμα. Κακό πράγμα. Δεν είσαι πιλότος. Μαλ είσαι. Μαλ άκας είσαι. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ωραία να τα ζούμε αυτά τα πράγματα εμείς που είμαστε εδώ στο δρόμο, να τα ζείτε κι εσείς και να τα βλέπετε. Έτσι βοηθάει η τύχη να ζήσουμε διάφορα περιστατικά που θα τα έχετε ζήσει κι εσείς. Και θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλια εάν σας ερχόταν έτσι, όχι υψή, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω εγώ τι, σας ερχόταν από πίσω, σας κολλούσε στα 10 εκατοστά, πώς θα αντιδρούσατε. Αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα μας παραλιακά, έτσι. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, δηλαδή πόσες φορές προσπαθείς να βγεις μια βόλτα κύριος. Κύριος. Στο χαβαλέ, έτσι, ωραία, με καλή διάθεση. Και σου έρχεται ένας ημίβλακας, ένας... πώς να το χαρακτήσω. Ένα γελάδι τέλος πάντων. Όχι, και τα γελάδια έχουν πιο πολύ μυαλό. Τι να πω. Ένας πουθενάς από πίσω σου χαλάσει έτσι τη διάθεση. Άσε με ρε φίλε, εγώ πάω να με την κουρτά μου να μετά. Δεν θέλω να κυνηγηθώ. Και να κυνηγηθώ να έχεις και τίποτα ιδιαίτερο. Να αξίζει το λίτρο που θα κάψω της βενζίνης. Γιατί έχει πάει και αυτό 2.30, 2.40. Δηλαδή ήμαρτον, για το Θεό. Μου ανέβασε λίγο πίεση, αλλά τέλος πάντων. Αφήστε τους. Πάμε παρακάτω. Επόμενο θέμα συζήτησης. Ράλι Ακρόπολης, πήγατε. Ακούστηκαν πολλά αρνητικά σχόλια φέτος για το σημείο διεξαγωγής σε σχέση με το περσινό. Το περσινό, εγώ δεν πήγα. Θεωρώ ότι το περσινό ήταν... στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Μιλάω για την πρώτη μέρα, εντάξει, για το Super State, το οποίο έγινε στο ΆΚΑ. Και όπως είχα πει και τότε και είχα σηκώσει σε story, μαγιά του τότε υπουργού, που κράτησε την πίστα μία εβδομάδα για όλους μας. Για να μπουν να κάνουν χρονομετρημένα τη μία μέρα, για να μπουν να κάνουν drift την άλλη μέρα, για να πάνε διάφορες λέσκες να κάνουν event. Μεγάλη μαγιά. Μεγάλη μαγιά. Φέτος όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Φέτος επιλέχθηκε ένα άλλο σημείο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι διοργανωτές ξέρουν καλύτερα, όπου ενώ πέρσι μπορούσαν να μπουν, ξέρω, 50-60-70 χιλιάδες κόσμος και να παρακολουθήσουν άνετα και με φθηνό εισιτήριο, φέτος τα εισιτήρια ήταν πιο ακριβά και οι θέσεις ελάχιστες. Δεν ξέρω αν οι πωλήσεις φτάσανε στο να κάνουν sold out. Δεν νομίζω, γιατί μέχρι την τελευταία μέρα διαφημίζανε πάρτε τα εισιτήριά σας. Επομένως δεν νομίζω ότι γέμισε. Κάτι χάλασε τον κόσμο. Ίσως και ο καιρός που ήταν περίεργος λίγες μέρες πριν το Ακρόπολης. Όσοι ήταν να πάνε σε ειδικές διαδρομές, δεν έχει να λέει παιδιά, οποιαδήποτε χρονιά αυτοί που είναι να πάνε σε ειδικές διαδρομές, που εκεί είναι όλη η ουσία του Ακρόπολης, πήγαν. Πήγανε και πέρσι, πήγανε και φέτος. Αυτοί είναι τα ίδια άτομα. Υπάρχει συγκεκριμένη μερίδα ατόμων που το κάνει αυτό και το ευχαριστείτε πιο πολύ και ζει το Ακρόπολης όπως πρέπει να το ζείτε. Αυτό τώρα εδώ πέρα είναι η φιέστα, η πρώτη μέρα. Τέλος πάντων,
απολαύσατε ένα ροβάμπερα και πέρσι και φέτος εκεί έκανε τα δικά του με μια φανταστική ομάδα, το στηρίζει κτλ. Εγώ τώρα που γράφω το βίντεο δεν έχει ακόμα τελειώσει ο αγώνας, αλλά θεωρώ ότι μάλλον ο ροβάμπερα θα το πάρει, εντάξει, θα έχει σαρώνει τουλάχιστον στην Ελλάδα. Το ότι γουστάρει τη χώρα μας έτσι στο να πάει καλά και να βγαίνει να παίρνει πρωτιές. Λοιπόν, Ακρόπολης αυτό. Πίστα στην Ελλάδα, παιδιά. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα live. Θα γίνει ένα live, όπως είχαμε κάνει και πέρσι με άτομα του χώρου. Θέλω να συζητήσω μερικά πράγματα και θέλω να συζητήσουμε και μια καυτή πατάτα στο θέμα πίστας. Την έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν. Και τι είναι αυτό? Και τι είναι αυτό? Αυτό το... Πώς πάει ταξιδιές έτσι? Ρε τι ζούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, Τρέλα. Λοιπόν, τι σας έλεγα, ρε παιδιά. Πρώτη φορά βλέπω ταξιτζή να το πάει φέτες. Πρώτη φορά. Αριστερά, δεξιά, σφήνες και έτσι. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τι ζούμε, ρε, σήμερα, ρε. Λοιπόν, τι έλεγα, γυναίκα, θυμάσα. Α, τι έλεγα. Κάτι σας έλεγα, ρε παιδιά. Λοιπόν. Α, για την πίστα, ναι. Η καυτή πατάτα. Ποια είναι η καυτή πατάτα? Δεν θα σας πω ακριβώς τώρα τι, αλλά θα σας... Ας σας δώσω ένα hint, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και πολύ με καίει αυτό το θέμα, ότι θέλω να συζητήσουμε γιατί πριν αρκετά χρόνια, κοντά στα 9-10, να σας πω, γιατί μπορούσαμε να τρέχουμε στο ελληνικό τη διοργάνωση που λεγόταν Run What You Bring, δηλαδή τρέξε με ό,τι φέρεις, με ό,τι αυτοκίνητο φέρεις. Έπαιρνε σιγά στην πλάκα σου. Ερασιτεχνικά, χαβαλετζίδικα, πολύ ωραίο κλίμα, εντελώς φιλικό. Το τελειότερο όλων. Ο τελειότερος αγώνας στο θέμα διάθεσης που έχω ζήσει ήταν τότε. Και πηγαίναμε με συμμετοχή τίποτα, τζάμπα. Μηδέν. Ούτε super lessons και... Καλά, εντάξει. Μισό. Θυμίσου, γυναίκα, λίγο για αγωνιστικό δίπλωμα. Λοιπόν, και τώρα για να πας ένα αγώνα πρέπει να πληρώσεις. Πού γίνονται αγώνες? Αγρίνιο γινόντουσαν πέρυσι. Αγρίνιο. Πήγαινε, έλα βενζίνες. Δεν μιλάμε για να τρέξει τώρα, πήγαινε, έλα βενζίνες. Ένα κατοστάρικο στην ξεφτύλα, 150. Διόδια και τα λοιπά. Και να, και άλλα 2 κατοστάρικα να μείνεις, 1-2 μέρες. Και άλλο 1 κατοστάρικο να φας, 2 μέρες. Καλά, δεν μιλάμε για σουβλάκια τώρα. Σουβλάκια, καφέ. Τι άλλο? Και άλλο 1 κατοστάρικο, 150 συμμετοχή. Και άλλο 2-50 στους γιατρούς για να βγάλεις το αγωνιστικό, το δίπλωμα. Το αγωνιστικό. Και άλλα πόσα θέλει η ΟΜΑΕ που σε υποχρεώνει να έχεις το αγωνιστικό το δίπλωμα. Λοιπόν, έσαι ένα 500, έχω 7-6-7 κατοστάρικα, θα φτάσεις εύκολα. Ας τα λάστιχα, ας την προετοιμασία, πες ότι είχες λάστιχα, σου δώσε ένας φίλος. Πες. Και εκεί τρέχαμε με ένα 50, ρε παιδιά. 50 ευρώ πηγαίναμε. Εδώ στην Αθήνα, τίποτα, όπως πάμε τώρα δηλαδή, 50 ευρώ, τρέχαμε, κάνουμε το χαβάλε μας, πιο πολλά χαλούσαμε στην καντίνα, παρά στον αγώνα. Τότε γινόταν και τώρα δεν γίνεται, πρέπει να... Επειδή ψάχνω και για σπίτι τώρα αυτόν τον καιρό, τελικά οι μεσίτες είναι σε διάφορα πράγματα, μεσάζοντες, αυτά τα αρπακτικά. Τέλος πάντων, να το συζητήσουμε αυτό σε ένα live. Γιατί δεν μπορούμε, γιατί στο σπίτι μπορείς να το πάρεις και τον ιδιώτη κατευθείαν.
Και αν μην πληρώσει τα μεσητικά, γιατί να μην δεν γίνεται και στους αγώνες? Τι έγινε εδώ? Γιατί να μην δεν μπορεί να γίνει και στους αγώνες αυτό το πράγμα? Να μην πληρώσουμε τα μεσητικά. Αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην τα λέμε όλα. Έχω πολλά στο μυαλό μου που θέλουμε να συζητήσουμε. Γενικά το φθινόπωρο έχουμε να κάνουμε, είπαμε, παρουσιάσεις και διάφορα. Να συζητήσουμε, να κάνουμε και live. Θα θέλω στα σχόλιά σας να μου πείτε ποια άτομα εσείς προτείνετε να βάλουμε στην κουβέντα. Και θα δούμε. Πάντως, να πούμε και για το αγωνιστικό το δίπλωμα που είπα. Παιδιά, μην ακούω καραγκιοζηλίκια περί αγωνιστικού διπλώματος. Δηλαδή, τότε, εδώ με βλέπετε, εδώ, στην προσινή κάμερα με βλέπετε. Κρύφτηκα εγώ τώρα. Τι αγωνιστικά διπλώματα, ρε, λέτε τώρα? Ποιο κροϊδεύεται τον κόσμο? Δηλαδή, είναι ντροπή να λέμε, είναι ντροπή, ξεφτύλα. Δεν φοράς παντελόνια να λες για αγωνιστικό δίπλωμα σε κάποιον που δεν ξέρει και να νομίζει ότι είσαι ο, δεν ξέρω εγώ ποιο, ο Κάρλος, ο Ροβάμπερα. Ποιο αγωνιστικό δίπλωμα? Ξέρετε τι είναι αγωνιστικό δίπλωμα? Ας πω εγώ, γιατί δεν σας λέει κανένας. Πάρτε τον πατέρα σας, τον πατέρα σας, τη μάνα σας πάρτε τη, πληρώστε τις δύο παράβολα, δώστε δηλαδή ένα μεροκάματο στην ΟΜΑΕ, εντάξει, πόσα θέλουνε. Πάτε και σε δύο γιατρούς έτσι που υπογράφουν, έλα, τι θες αγόρι μου, ναι, τα μάτια μου είναι καλά, γιατρέ, είναι καλά, 50. Τι χρωστάτε σε μένα? Τίποτα, στη γραμματέα, 6-80 ευρώ. Εντάξει, παθολόγο, εδώ, να σας ακροαστεί, εντάξει. Τα καταθέτεις, σκάς και στο φωτογράφο, γιατί θέλει και φωτογραφία, να σου κάνουν την κάρτα την πλαστικοποιημένη και καλά, και να την κάνεις, να δείχνεις και καλά. Και έχεις αγωνιστικό δίπλωμα. Δηλαδή, μπορείτε να βγάλετε αγωνιστικό δίπλωμα άμα γουστάρετε στον πατέρα σας, στη μάνα σας, στον παππού σας, στη γιαγιά σας, αρκεί να έχει δίπλωμα κανονικό και να μπορέσει να πάει σε έναν γιατρό να τον εξετάσει. Που μην νομίζετε, δεν εξετάζονται και καθόλου. Πάνε, υπογράφουνε, λέει, τι θέλετε για τέτοιο μωρέ. Έλα, Γιώργο, να πούμε, γιατρέ μου, τίποτα, να δω κάτι χαρτιά θα φτιάξω. Υπογραφή, έφυγες. Μπορεί να το υπογράψει και έξω ο γραμματέας. Να τα έχει έτοιμα τα χαρτιά αυτά. Αυτό είναι το αγωνιστικό το δίπλωμα που τρέχουν, που είσαι ικανός να τρέξεις στα dragster και στα drift. Δεν τρέπεστε, ρε, που κοροϊδεύετε τον κόσμο για αγωνιστικά δίπλωμα. Για αγωνιστικά, ρε. Πού τα λέτε αυτά? Πού τα λέτε αυτά? Χαιρετάμε κανένα φίλο του καναλιού. Δηλαδή, ή Μάρτον, ντροπή σας, ρε, ντροπή σας. Και όταν σας λένε ότι υπάρχουν, που σας τα έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές και εγώ, αλλά σας τα λένε και άλλοι, ότι υπάρχουν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης, αγωνιστικής οδήγησης κτλ. Υπάρχουν. Και εκεί κάτι μαθαίνεις. Θα φύγεις μετά από 2-3 μέρες και θα έχεις μάθει πολλά. Θα έχει ανοίξει το μυαλό σου, θα έχεις κάποιες υποσυνείδητες κινήσεις που μπορεί να μάθεις να τις κάνεις, εάν το εκπαιδεύσεις κι άλλο το μάτι σου και το σώμα σου. Τώρα, τι υποσυνείδητη κίνηση μπορεί να αποκτήσεις κάνοντας έτσι 50-60 ευρώ στον παθολόγο, 50-60 ευρώ στον οφθαλμίατρο, 80-100 ευρώ στην ΟΜΑΕ, 40 στον φωτογράφο? Δεν ξέρω, μόνο έτσι. Έτσι, αυτό, έτσι, αγωνιστικό. Έχω αγωνιστικό δίπλωμα. Έλα, ντροπή σας τώρα. Α, δεν ντροπή, εντάξει, ξεφθύλα. Λοιπόν, run what you bring, ελληνικό. Όποιος μάγκας μπορούσε να το φέρει πίσω, καλά τώρα θα γίνει εδώ πέρα Ντουμπάι. Στους χώρους που τρέχαμε εμείς παλιά, τις αναμνήσεις μας. Όποιος μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο σε κάποια πίστα η οποία να μην είναι στη μια άκρη της Ελλάδος, να είναι κάπου ενδιάμεσα, είναι και στη Λαμία, ρε παιδιά. Μην λέτε ότι εσείς οι Αθηναίοι, τι να κάνουμε, το 50% του πληθυσμού είναι σαν Αθήνα. Καλώς ή κακώς, ρε παιδιά, και εμείς στην Τζιμετούπολη δεν την κουστάρουμε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, εδώ πέρα γεννηθήκαμε, εδώ θα ζήσουμε, να με θέλοντας και εμείς. Λοιπόν, επομένως, μην τρελαίνεσαι, εντάξει. Τι να κάνουμε, γι' αυτό το λόγο
προτείνουμε και λέμε στην Αθήνα να γινόταν μια τέτοια πίστα, να κάνουμε το χαβαλέ μας και να μειωθούν τα περιστατικά που θα τρέχουν έξω οι άλλοι. Ο κάθε πιτσιρίκος θα βγάζει το χαβαλέ του σε μια πίστα. Πίστα, ποια πίστα όμως? Όχι αυτή που θέλετε εσείς. Όχι εσείς, ξέρουνε, καταλάβανε. Όχι αυτή που θα σκάει ο πιτσιρίκος 300 ευρώ έστω και μία φορά το χρόνο για να τρέξει και μετά μόνο 120. Πίστα που θα κόβεις εισιτηριάκι με 15-20 ευρώ και θα κάνεις 2-3-4 περάσματα. Δεν θα κάνει και παραπάνω, δεν θα το διαλύσει το αυτοκίνητο του. 5 ευρώ το πέρασμα. Ένα πέρασμα 5 ευρώ. Κάνε τέτοια πίστα και έλα να τα πούμε. Εάν θα έχεις στο δρόμο να τρέχουν, να κάνουν, να δείχνουν, κάνε τέτοια πίστα. Καταλάβατε? Τέλος πάντων, πολλά έχουμε να συζητήσουμε και προτείνετε μου καλεσμένους οι οποίοι θα έχουν τα κότσια να σπάσουν αυγά. Γιατί εγώ δεν τα παίρνω από κανέναν. Επομένως, δεν μασάω και να τα πω. Λοιπόν, κάνουμε εδώ τη στάση, σας έχω ζαλίσει. Σήμερα πιο πολύ το vlog είναι για να σας πω 2-3 πραγματάκια. Μήπως πρέπει να το βάλω και στο thumbnail, δεν ξέρω τι θα έχω βάλει, θα το έχετε δει. Για όσους περιμένουν σήμερα καψίματα, το να τ' άλλο, θα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πραγματάκια. Θα είναι λίγο πράγματα έτσι προς συζήτηση. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Δεν ξέρω, αυτή η κάμερα, ναι, παίζει. Αυτά παιδιά, και sorry αν σας αλύσω. Έτσι να λέμε και 2-3 πραγματάκια, να μαθαίνουμε κιόλας ο κόσμος και όσοι μας παρακολουθούν, διότι μας παρακολουθούν αρκετοί. Άσχετα αν δεν πατάνε subscribe, έχουμε πει subscribe πατάει όποιος μας γουστάρει και όποιος θέλει να ενημερώνεται το πότε ανεβαίνει βίντεο. Αυτό είναι η ειδοποίηση στο καμπανάκι, δηλαδή στο subscribe κάτω έτσι όπως βλέπετε την οθόνη σας. Έχει. Λοιπόν, άμα γουστάρετε και τα βιντεάκια μας, πατήστε και ένα like. Εντάξει, να ξέρουμε ότι κάνουμε κάτι καλά και ότι γουστάρετε ακόμα περισσότερο να το συνεχίσουμε. Εντάξει, δεν σας στοιχίζει τίποτα, δεν μας φέρνει τίποτα από θέμα χρημάτων. Μην νομίζετε ότι θα οικονομήσω αν πατήσετε like κτλ. Εντάξει, κανένα, σε οποιονδήποτε, όχι σε μένα. Επομένως, αυτά για τώρα και σε λίγο ξανά μαζί σας. Στο δρόμο της επιστροφής, παιδιά, 4 ώρες αργότερα, περάσανε 4 ώρες με συζήτηση με τα παιδιά της Elite και είπαμε τα δικά μας, κάναμε τις δοκιμές μας, τις μετρήσεις μας, πράγματα τα οποία τα κρατάμε για μας. Δεν γίνεται να τα δείχνουμε όλα, είναι μερικά πράγματα που σας έχω πει, που το μοντάζ από ορισμένες βόλτες είναι λίγο περίεργο και μερικά πράγματα τι έκαναμε παιδιά, τα κρατάμε εντός της ομάδος, τα μοιραζόμαστε δηλαδή εντός της ομάδος. Όσοι είναι στην Elite το γνωρίζουν και όσοι είναι να έρθουν και καταφέρνουν να μπουν κάποια στιγμή, θα το καταλάβουν και οι ίδιοι. Έτσι. Τώρα λίγο πιο ήρεμα, πριν είπαμε 2-3 πραγματάκια που όσο ήρεμος και να θες να είσαι, σε βγάζουν από τα ρούχα σου, ειδικά όταν τα γνωρίζεις από πρώτο χέρι. Και είπαμε ότι το συγκεκριμένο κανάλι είναι κανάλι να λέμε αλήθειες και να μην βάζουμε ένα δάχτυλο μπροστά και να προσπαθούμε να κρυφτούμε από πίσω, ούτε να προσπαθούμε να κερδίσουμε στιγμές δημοσιότητας για τον οποιονδήποτε λόγο. Από την αρχή ξεκινήσει στο να πούμε μερικά πράγματα, να μπορέσετε και εσείς όσοι θέλετε να έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας και ανοιχτά τα μάτια σας και να μπορείτε να αντιλαμβάνετε διάφορες καταστάσεις και διάφορα πράγματα. Γιατί ό,τι πληρώσαμε εμείς ας γίνουν μάθημα προς εσάς να τα γλιτώσετε εσείς. Λοιπόν, σήμερα δεν ήταν ένα vlog που είχαμε κάποια παρουσίαση
ή που ήταν κάτι συγκλονιστικό που μπορούμε να σας δείξουμε. Αλλά έτσι, είπαμε 2-3 πραγματάκια επιστρέφοντας, και με το καλό στο επόμενο vlog θα συνεχίσουμε παρουσιάσεις οχημάτων τα οποία υπάρχουν στην Elite και τα οποία έτσι θαυμάζουμε και περνάμε καλά μαζί. Τον έχει βάλει εδώ πέρα το RX8, έφυγε, τον είχε βάλει στο Monday το Type R, και μιας που είπα Type R, γουστάρετε να δείτε Type R, θέλετε να δείτε ένα Type R FPA, δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, άλλοι το γουστάρετε, άλλοι το έχετε όνειρο, άλλοι γουστάρετε τον ήχο του γιατί είναι από τα καλύτερα δίλητρα μότερ και σε εργοστασιακή μορφή αλλά και σαν βάση αναβάθμισης. Αν γουστάρετε, γράψτε στα σχόλια. Ναι, γουστάρουμε να δούμε. Έτσι, ένα Type R Atmo FPA Stage 1, αυτοκίνητο το οποίο αγοράζεται πλέον καλές τιμές, αρκεί να είναι και ποιοτικά καλό το αυτοκίνητο, να μην είναι ταλαιπωρημένο, πεσμένο από την Ακρόπολη κτλ. Και μια τίμια βελτίωση πρώτου σταδίου, που ενώ έχεις ξεπαραδιαστεί να δώσεις τα λεφτά για να το αγοράσεις, μιλάμε για φυσιολογικά το μέσο όρο των περισσότερων, εντάξει, φυσιολογικά πορτοφόλια. Ένα μικρό έξτρα στο να αναβαθμίσεις και να διαφοροποιήσεις, να διαφοροποιήσεις το αυτοκίνητό σου από τα άλλα. Είπαμε, τα περισσότερα που η σωστή λέξη για εμένα, εντάξει, απόψη μου, είναι ότι διαφοροποιώ το αυτοκίνητό μου. Το αν το αναβάθμισα, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, πολλοί παράγοντες. Επομένως λέω ότι όταν πειράζει κάποιος ένα αυτοκίνητο του, το διαφοροποιεί, δεν αναβαθμίζεται σίγουρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, έτσι σύντομο, με πολύ μπλα μπλα για όσους με ξέρουν. Άλλες μπορεί να τους κούρασα, άλλοι μπορεί να γουστάρανε. Είπαμε, άμα γουστάρετε παιδιά, ένα like, ένα subscribe μας δίνει την ευχαρίστηση να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε και να περνάμε εμείς καλά πρώτα απ' όλα, και να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη διάθεση που έχουμε και σε εσάς. Λοιπόν, αυτά από μένα σήμερα και συνεχίζουμε σε παρουσιάσεις. Επομένως, καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά παιδιά και καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν 2023-2024 να έχουμε. Γεια χαρά.